Κύριε Ταβερναράκη, καλημέρα από το Ράδιο 984. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Αργεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ναι, όντως είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε δεχτεί αρκετές οχλήσεις από τους πολίτες, το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν από συναδέλφους, μηχανικούς, από δικηγόρους. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα μην τι άλλο συζητάμε για την ψηφιοποίηση του κράτους από τη μία, αλλά αυτή η ψηφιοποίηση του κράτους δεν πρέπει να γίνει με όρους, με ταλαιπωρία προς τους πολίτες, με κινδύνους όσον αφορά αρκετά πράγματα που θα κρίνουμε και στην επιστολή μας. Συνάμε λοιπόν αυτή την επιστολή στον Υπουργό, στον κύριο Φλωρίδη, γιατί υπήρξε ένα εξαφνικό κλείσιμο, ένα εξαφνικό θάνατο στον υποθηκό φυλακείο εν ώψη της ψηφιοποίησης για να ψηφιοποιηθούν τα αρχεία. Αν και βέβαια έχει υποθεί ότι μέχρι το τέλος του 2024 πως θα κλείσουν τα υποθηκοφυλακία, έτσι, ναι, δεν είναι της χώρας. Σωστά. Αλλά έχει υποθεί ότι θα κλείσουν μέχρι το τέλος του 2024 που θα έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση, οπότε θα υπάρχει η αντίστοιχη πρόσβαση στα αρχεία τα οποία θα έχουν ψηφιοποιηθεί. Όταν το κλείνεις τώρα 6 μήνες πριν ή 5 μήνες πριν, είναι προφανές ότι δημιουργείς αρκετά προβλήματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγοράζει μια ιδιοκτησία δεν μπορεί να κάνει να τη μεταγράψει στο υποθηκό φυλακείο. Κάποιος ο οποίος ψάχνει κάποιο τίτλο ιδιοκτησίας για να κάνει μια μεταβίβαση δεν μπορεί να βρει τις μερίδες του ιδιοκτήτη αν έχουν βάρη κλπ. Που σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι στον αέρα, δεν μπορούν να προχωρήσουν στην πράξη. Αυτό θέλετε να πείτε. Στην πράξη δεν μπορούν να προχωρήσουν οι δικαιοπραξίες, δεν μπορούν να προχωρήσουν διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιές κλπ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται στους πολίτες και θα συζητάμε ότι αν μη τι άλλο όλο αυτό μετά το τέλος του χρόνου θα έχει σταματήσει, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον θα δοθεί και κάποια παράταση πιθανόν για την ψηφιοποίηση, αν δεν έχει ολοκληρωθεί, ή σε κάποια υποθηκά φυλακία που είχαν μεγαλύτερο όγκο, όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η σωστή οδός να ακολουθηθεί πρόταση ως τεχνικό επιμελητήριο, να ψηφιοποιηθεί μεν και ο κόσμος πώς να εξυπηρετείται, δε, για να μην υπάρχει αυτό το κύμα της ανασφάλειας από τη μία τους πολίτες, της καθυστέρησης και από την άλλη όλης αυτής της ταλαιπωρίας και για τους πολίτες και για τους μηχανικούς και για τους δικηγόρους? Μα θα μπορούσε να γίνει φυσικά με κάποια ραντεβού τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν τουλάχιστον ένα πλήθος υποθέσεων. Όπως γίνεται σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες, όταν υπάρχει μια δυσκολία στον COVID, θα είναι με ραντεβού. Θα μπορούσαν λοιπόν με κάποια ραντεβού να είναι κάποιες ώρες στο υποθετικό φυλακείο ανοιχτό, όπου θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, αυτοί τέλος πάντων που εμπλέκονται με αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα, αναδεικνύουμε και ένα θέμα ακόμη πιο σοβαρό, το οποίο για κάποιους μάλλον είναι πολύ πιο σοβαρό, ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι είναι σεισμόπληκτοι, όπως είναι στο Αρκαλοχώρι, όπου είναι στο υποθηκό φυλακείο του Καστελίου. Αν θυμάστε πριν από μερικές μέρες που έγινε η ημερομηνία της κατάθεσης των φακέλων, όπου έχουν καταθεθεί ούτε οι μισοί φάκελοι, περίπου οι μισοί φάκελοι, οι οποίοι αναμενόταν να καταθεθούν σύμφωνα με την αρρωγή και σύμφωνα με τις αυτοψίες οι οποίες έχουν γίνει. Οι κάτοικοι τώρα για να καταθέσουν φάκελο θα πρέπει να έχουν στοιχεία της ιδιοθεσίας τους. Δεν μπορούν λοιπόν να παραπάνουν τα στοιχεία. Δόθηκε αυτή η παράταση πάντων των 6 μηνών μέχρι τον Ιούνιο. Από εκεί και πέρα του 24, του 25, από εκεί και πέρα δεν μπορούν τώρα να καταθέσουν από την άλλη φάκελο, γιατί δεν μπορούν να έχουν τα στοιχεία της ιδιοθεσίας τους. Αντιλαμβάνεστε συγκρόμενη διαδικασία, γιατί ο ένας δεν συνεννοείται με τον άλλο, γιατί δεν υπάρχει αυτή η γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα στα Υπουργεία και στις υπηρεσίες κάθε Υπουργείου. Ακριβώς, ένα Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ο κ. Τιαντόπουλος, το άλλο είναι Υπουργείο Δικαιοσύνης ο κ. Φλόρηδης. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ποια διέξοδα βρίσκεται ο πολίτης. Αυτό λοιπόν ζητήσαμε και εμείς από τον Υπουργό. Πρωτίστως ο πολίτης. Γι' αυτό ζητήσαμε λοιπόν από τον Υπουργό να μπορέσουν να βρεθεί μια λύση τουλάχιστον τις επόμενες μέρες, να μπορούν παράλληλα
τα επίγοντα, αν μη τι άλλο, περιστατικά, οι επίγουσες διαδικασίες όπως αυτή που συζητάμε. Όχι, δεν είναι επίγουσα διαδικασίες μόνο για τον ένα, γιατί εγώ μπορεί να κρίνω από μόνη μου ότι είναι πολύ πιο επίγουσα η δική μου η ανάγκη αυτή την ώρα. Ο καθένας το κρίνει σύμφωνα με το δικό του το μέτρο. Για όλους πρέπει να ισχύει αυτό. Έπρεπε να είχαν λάβει τη μέρημνα τα αρμόδια υπουργεία. Τελεία. Να αφήσουμε δηλαδή τα αστεία, τις κοροϊδίες από τα υπουργεία και όλα τα υπόλοιπα και την ασυνεννοησία. Είναι δικό τους το θέμα, θα πρέπει να το λύσουνε. Θα πρέπει να το λύσουν. Σωστά. Εμείς κάνουμε όμως προτάσεις. Δηλαδή, κάνουμε πρόταση. Είπαμε κάποιες ώρες να μπορούσε να είναι κάποια ραντεβού τα οποία θα είναι κατά προτεραιότητα, να μπορέσει να υπάρχει και η μία διαδικασία και η άλλη διαδικασία. Έτσι. Δεν είμαστε της γκρίνιας, αλλά θα πρέπει να μην δημιουργούμε πρόβλημα στον πολίτη όταν πάμε, υποτίθεται, να κάνουμε μία αλλαγή στην όλη διαδικασία. Μισό λεπτό. Δεν μπορούμε να κλείσουμε δηλαδή. Να κλείσουμε μια διαδικασία αυτή τη στιγμή, να δημιουργήσουμε τόσο τεράστια προβλήματα. Έπρεπε να βρούμε λοιπόν μια λύση. Δικό του θέμα είναι, πολύ σωστά λέτε. Δικό του θέμα είναι να μπορούσαν να έχουν μια διαδικασία όπως είναι στα κτηματολόγια, όπως είναι σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι στο ΜΕΦΚΑ, να έχουν μια τηλεφωνική γραμμή, να κλείνουν κάποια ραντεβού. Και αυτά τα ραντεβού οι συνάδελφοι, οι μηχανικοί, οι πολίτες, να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν, οι σεισμόπληκτοι να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Ναι, αλλά συγγνώμη, και το υλικό το οποίο χρειάζεστε να είναι μέσα. Να μην λείπουν οι φάκελοι επειδή θα ψηφιοποιηθούν και ψάχνετε τους φακέλους. Σωστό. Φυσικά. Αυτό θα το κανονίζει η υπηρεσία. Ποιοι φάκελοι θα είναι μέσα, ποιοι θα ψηφιοποιηθούν. Δεν εξαφανίζονται οι φάκελοι, κυρία Δηγεράκη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ελάτε, γιατί πρωί-πρωί πρέπει να γυαλάσουμε λίγο. Δηλαδή, τι προσωπικό έχουν τα υποθηκοφυλακία. Κοιτάξτε, ομολογουμένως είναι... Για να ξέρω δηλαδή ποιοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Γιατί η πρόνοια του κράτους, που δεν υπάρχει σε όλα αυτά τα θέματα, μας ταλαιπωρεί όλους και φωνάζουμε όλοι, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Πόσους υπαλλήλους έχουν τα υποθηκοφυλακία? Καταρχήν τη δουλειά αυτή δεν την κάνουν τα υποθηκοφυλακία. Δεν την κάνουν πάλι την υποθηκοφυλακία. Έτσι, είναι μια διαδικασία που έχει δοθεί σε ανάδοχο, ο οποίος εκτελεί την όλη διαδικασία του σκαναρίσματος των συμβολέων και όλων των μερίδων και λοιπά των πολιτών. Αυτό η ψηφιοποίηση δεν είναι δηλαδή από τους συμβολεογράφους ή από τους υπαλλήλους των υποθηκοφυλακίων. Δεν γίνεται αυτό. Οι υπάλληλοι προφανώς βοηθούν στην όλη αυτή διαδικασία. Έτσι. Αυτό. Ωραία. Αυτό είναι το ένα θέμα. Γιατί στέλνετε επιστολή στον Σκυλακάκη, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την άλλη, δηλαδή τους έχετε με δύο μέτωπα τώρα. Φλωρίδης και Σκυλακάκης. Κοιτάξτε τώρα. Με τον κύριο Σκυλακάκη, προφανώς, με το Υπουργείο, είναι ένα σημαντικό Υπουργείο για εμάς τους μηχανικούς. Βασικά, το Υπουργείο αυτό, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, διαχειρίζεται τα προγράμματα εξοικονομώ, για με τι άλλο τέλος πάντων φτιάχνει το πρόγραμμα εξοικονομώ, για τη διαχείριση την έχει το τεχνικό μελητήριο. Τι γίνεται, γνωρίζετε τα τελευταία 10 χρόνια, καταρχήν και οι πολίτες γνωρίζουν τη σημαντικότητα αυτών των προγραμμάτων όσον αφορά με την κατεύθυνση για να βοηθήσουμε το περιβάλλον, να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα του κτηριακού μας αποθέτωματος. Και καλώς γίνονται αυτά τα προγράμματα, καλώς υπάρχουν προφανώς για να μπορέσουμε να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως, όταν ταλαιπωρείται ο πολίτης, ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία και παραθέτουμε τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και προγράμματα τα οποία ξεκινήσουν πριν από 5, 6 και 7 χρόνια και δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, διότι δεν έχουν αποκληρωθεί οι πολίτες, είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα έχουμε καταθέσει τα προβλήματα αυτά. Αν φανταστείτε ότι όταν ξεκινάει ένα πρόγραμμα αμέσως μετά την αίτηση την οποία γίνεται η υπαγωγή, μετά μπορεί να περάσει 1-1,5 χρόνος, όχι, θα παρακολουθήσει σε όλα τα προγράμματα. Εμείς που διαχειριζόμαστε την πλατφόρμα έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες με τις λειτουργίες της πλατφόρμας. Για να ολοκληρώνουμε τη διαδικασία σταδιακά. Οι πολίτες δεν μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμείς υποθέσεις με μικρά λάθη ή μεγαλύτερα λάθη τα οποία υπάρχουν μέσα στην όλη αυτή διαδικασία, είτε για τα τιμολόγια, είτε για τον έλεγχο. Δηλαδή καταθέτονται και μετά περνάει ο έλεγχος 6 μήνες, 8 μήνες για να γίνει ο έλεγχος. Δεν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να είναι σαφή σε όλα τα προγράμματα?
Όχι βέβαια. Τα προγράμματα όπως γνωρίζετε έχουν αλλάξει κατά διαστήματα. Από το ένα το πρόγραμμα ξέρω εγώ του 2021, το πρόγραμμα του 2019, το πρόγραμμα. Όλα, κάθε πρόγραμμα προσπαθούσε τέλος πάντων να γίνει κάποιες βελτιώσεις. Αν θυμάστε, ξεκινήσαμε από την κλήρωση. Τα εξοικονομώ, αν θυμάστε καλά. Και φτάνει την κλήρωση τέλος πάντων. Από το που θα προλάβει να κάνει την αίτηση, αν θυμάστε. Μάλιστα. Και φτάσαμε στα κριτήρια. Άρα, και ταυτόχρονα με αυτό, και τα δικαιολογητικά τα αντίστοιχα προχωράνε. Δηλαδή, τώρα έχουμε και τους επιθεωρητές, δηλαδή τους ελεκτές, μάλλον, οι οποίοι στο τέλος θα πρέπει να κλείσουν με πάρα πολύ χαμηλές αμοιβές. Μηχανική, αυτό ομολογούμε. Μα εσείς λέτε εδώ στην επιστολή σας ότι βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα το πρόγραμμα Εξοικονομώ 21. Τι στο γίνεται. Αυτό ακριβώς που παραθέτουμε. Υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα. Δεν γίνονται οι εκταμιεύσεις. Πολλές φορές έχουν κολλήσει προγράμματα. Έχουν κολλήσει συνάδελφοι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν εγκρίνονται οι διαδικασίες που έχουν κολλήσει. Πολλές φορές οι ελεκτές έρχονται και δημιουργούν επόμενα. Ο ελεκτής είναι πάλι συνάδελφος μηχανικός. Απλά είναι, αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένας έλεγχος ο οποίος γίνεται στο τέλος από το πρόγραμμα από ανεξάρτητο ελεγκτή. Έτσι όπως γίνεται και στην δόμηση, στην οικονομική άδεια στους ελεκτές δόμηση. Αντίστοιχα υπάρχουν και αντίστοιχες ελεκτές για το εξοικονομώ. Όλη αυτή η διαδικασία καλώς γίνεται όπως δηλαδή όσον αφορά τον έλεγχο κλπ. Όμως δεν μπορούμε να κολλάμε τις διαδικασίες, να μην δουλεύουν οι πλατφόρμες μας, να μην πληρώνουμε τους ανθρώπους όταν ολοκληρώνει τη διαδικασία και να περνάνε 6 ή 7 μήνες ή 8 μήνες, είτε να εγκρίνουμε είτε να εκταμιεύσουμε. Οι άνθρωποι έχουν δώσει τα χρήματα σε αυτό, γιατί θα χάσουμε και την εμπιστοσύνη των πολιτών που όταν λέμε ότι ένα πρόγραμμα το αγκαλιάζει, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, μπαίνει σε μια ταλαιπωρία κατασκευαστική. Αντιλαμβάνεστε όταν στο σπίτι του κάποιος μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, όμως ξέρει τα ωφέλη αυτού του πράγματος, είτε για την υγρομόνωσή του, είτε για την θερμομόνωσή του, είτε για το πόσο θα είναι καλύτερη η ζωή του μέσα στο σπίτι του, αλλά και στην ιδιοκτησία του. Αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που το αγκαλιάζει, θα πρέπει να κάνουμε πιο ευέλικτες διαδικασίες και πάντα πιο αξιοκρατικές. Αυτό καταθέσαμε και αυτό καλούμε τον Υπουργό να το δει και να μπορέσει οι διαδικασίες αυτές να προχωρήσουν και να εκταμιευθούν, γιατί θα πρέπει να εκταμιευθούν αυτά τα χρήματα μέχρι το 2027 είναι τα προγράμματα αυτά που γνωρίζετε, γιατί χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα θα πρέπει λοιπόν αυτά τα χρήματα και να απορροφηθούν από τη μία, να πάνε στη σωστή κατεύθυνση από την άλλη, αλλά φυσικά να μην ταλαιπωρούνται και οι πολίτες και οι συνάδελφοι μηχανικοί που κάνουν αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες και την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Ταβερναράκη από το Ράδιο 984.